παρακαλώ. Είμαι αρχιφύλακας Χριστοδουλόπουλος, από το αστυνομικό τμήμα. Χθες, περί ώρα μία μέση, ανέλαβα υπηρεσία ως αξιωματικός υπηρεσίας του τμήματος και άμεσα πληροφορήθηκα από τον διοικητή εκείνη τη στιγμή, τον ανακριτή διοικητή της υπηρεσίας, τον κύριο Διαμαντή, για τον αστυνόμο, ότι έβλεπε φωτιά πάνω στο ύψος του γεωργομείου. Τηλεφώνησα στο κέντρο της άμεσης δράσης, όπου ενημερώθηκα ότι είχαν λάβει κλίση ήδη η πυρεσιστική υπηρεσία για φωτιά η οποία κειμενόταν στο ύψος του Λιάκου, το γεωργομείο ανάμεσα. Και με πρωτοβουλία και του διοικητή, τόσο του ΕΜΟΥ, όσο δυναμικό προσωπικό υπήρχε στο αστυνομικό τμήμα, μεταβήκαμε άμεσα στο σημείο. Κατά την άφηξή μας στο σημείο, κυρίως εδώ περίπου στη διασταύρωση Καραπατάκη, η εικόνα ήταν τρομακτική. Η φωτιά έχει φτάσει εδώ πίσω στα σπίτια, ακριβώς από πίσω. Ο κόσμος έτρεχε στον δρόμο πανικοβλημένος, μας ζητούσε επιτακτικά να βοηθήσουμε. Οι εντολές μας ήταν άμεσα να γεννώσουμε τα σπίτια, όπως και προσπαθήσαμε, και το κάναμε με όλες τις δυνάμεις που είχαμε. Και να ευχαριστήσω προσωπικά τους αστυνομικούς υπηρεσίας, ειδικά τον αρχιφύλακα Καραλιώτη Ανδρέα, τον δόκιμο αστυνομικό τον κύριο Μπούμπουλα Χρήστο, ο οποίος με ακολούθησε μέχρι τέρμα μέσα στις φωτιές. Τα σπίτια πραγματικά καιγόντουσαν από πίσω, η φωτιά είχε φτάσει και έγλυφε το πίσω μέρος των σπιτιών. Και εκείνη τη στιγμή ενημερώθηκα για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στο τελευταίο σπίτι μέσα στο ύψος της φωτιάς, ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει. Μου ζητήσανε επιτακτικά να τον βοηθήσω, κάτι το οποίο θα πρέπει να έτσι κι αλλιώς. Και μετέβηκα μαζί με τους συναδέλφους μου. Στη συνέχεια, λίγο πολύ την ξέρετε, τον σήκωσα στην αγκαλιά μου, τον πήρα, με κρατούσε σιγά ο άνθρωπος, φοβούμενος, γιατί φώναζε και δεν τον άκουγε κανένας. Μαζί με τους συναδέλφους μου ανοίξαν τον δρόμο, καταφέραμε να τον κατεβάσουμε και να τον αφήσουμε εδώ πέρα, όπως κάναμε και με τους δύο ακόμα ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονταν στο μένος φωτιάς. Για καλή μας τύχη προλάβαμε και εν συνεχεία, αφού καταφέραμε και διασφαλίσαμε όλους τους ανθρώπους όπως ήταν οι εντολές, βοηθήσαμε τους πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν λίγοι, τα μέτωπα ήταν πάρα πολλά. Οι φωτιές είχαν φτάσει σε όλα τα σπίτια της περιοχής εδώ. Και με τη βοήθεια των κατοίκων, τους οποίους τους δίνω τα εύσημα, βοηθήσανε τα μέγιστα όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο αυτοί της Κυλικάδος, αλλά και άνθρωποι, οι οποίοι προσήλθαν από όλες τις περιοχές της Πάτρας να βοηθήσουν, καταφέραμε να σταματήσουμε τη φωτιά ακριβώς στο ύψος σπιτιών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να δώσω στους κατοίκους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι πρωταγωνιστές, την προσωπική υπηρεσία αλλά και την υπηρεσία με η οποία οι άνθρωποι δεν κοιτάξαν ωράριο ή οτιδήποτε και παρήμεναν μέχρι το τέλος να κατασβεστεί η φωτιά και να μπορέσει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ανθρώπων. Από ό,τι ενημερώθηκα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια απώλεια. Χαίρομαι γι' αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους και πάλι, οι οποίοι με την βοήθειά τους μπορέσαν να. Τον ηλικιωμένο που σώσατε, θα τον δείτε. Προτιμώ αυτή τη στιγμή να μην μεταβώ, γιατί ίσως οι άνθρωποι παρέμουν τις πρώτες βοήθειες. Έχω κρατήσει το κλειδί προσωπικά της υγείας για να μεταβώ αργότερα να το παραδώσω ο ίδιος. Γιατί όπως γνωρίζετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο καταφέραμε τους συναδέλφους μου και με την υπηρεσία να το διασφαλίσουμε. Να μην υπάρχουν στα σπίτια μικροδολιοφθορές και κλοπές. Κάτι το οποίο η υπηρεσία μου ενημέρωσε ότι στο Ακαίο δεν είχαμε κάποιο κρούσμα. Οπότε θα μεταβώ αργότερα να το παραδώσω ο ίδιος.